Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι πάρθηκε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, ήμουν ένας εκ των δύο διαπραγματευτικών για λογαριασμό της πολιτικής οικογένειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η πρόταση του Συμβουλίου προς το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι να συνεχίσει η Ursula von der Leyen ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποφασίστηκε να εκλεγεί ο Αντώνιο Κώστα ως πρόεδρος του Συμβουλίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια και επίσης να επιλεγεί η κυρία Κάγια Κάλλας, πρωθυπουργός της Εστονίας, ως υπατή εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Οπότε ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, θέλω να τονίσω, σε σχέση με τον προηγούμενο εκλογικό κύκλο. Και θέλω να εκφράσω ιδιαίτερα την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η κυρία von der Leyen θα μπορέσει, υπό την προϋπόθεση, και το θεωρώ περίπου σίγουρο, ότι θα εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνεχίσει την σημαντική δουλειά την οποία έχει επιτελέσει εδώ και 5 χρόνια. Και βέβαια να τονίσω και το γεγονός ότι η στρατηγική ατζέντα η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και όλες τις σημαντικές ελληνικές εθνικές προτεραιότητες, τη μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στα θέματα της άμυνας, τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνουμε ήδη στα θέματα της μετανάστευσης και ειδικά της εξωτερικής φύλαξης των συνόρων, την ανάδειξη ζητημάτων ανταγωνιστικότητας. Είναι ζητήματα κρίσιμα για την πατρίδα μας, τα οποία βρήκαν την θέση τους και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ατζέντα της επόμενης πενταετίας, η οποία και θα συνδιαμορφωθεί προφανώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπα, υπό την προεδρία της κυρίας von der Leyen. Το γεγονός ότι οι τρεις σημαντικές πολιτικές οικογένειες στηρίζουν την κυρία von der Leyen δίνει και τα μέγιστα δυνατά εχέγγυα για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας που απαιτείται στη μυστική ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα σε 2,5 εβδομάδες από τώρα. Κυρία Ψαρά. Είπατε για 2,5 χρόνια ότι έχει αναδειχθεί ο Αντώνιο Κώστας στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει οψιόν για ανανέωση άλλα 2,5 χρόνια, γιατί από ό,τι ξέρουμε αυτό ήταν το πρόβλημα την προηγούμενη φορά. Όπως ξέρετε, κυρία Ψαρά, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται βάσει των συνθηκών για 2,5 χρόνια. Έχει δε όμως τη δυνατότητα να ανανεωθεί η θητεία του για ακόμα 2,5 χρόνια, κάτι το οποίο έγινε και με τον κύριο Μισέρα. Προφανώς δεν θα ήταν δόκιμο αυτή τη στιγμή να προδικάσουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε 2,5 χρόνια από τώρα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την άμυνα. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση σχετικά με την χρηματοδότηση. Είπατε ότι θα φέρετε ξανά στο τραπέζι των ηγετών την πρότασή σας, αυτή που κάνετε με τον Πολωνό Πρωθυπουργό. Πώς πήγε αυτή η συζήτηση και σε σχέση με τα ευρωομόλογα για την άμυνα? Όπως ξέρετε, αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων και επιλογών για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η αμυντική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Δεν σας λέω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Προφανώς δεν υπάρχει σήμερα που συζητάμε συμφωνία για χρηματοδότηση, για κοινή χρηματοδότηση ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θα εξακολουθώ να επιμένω σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης και να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θέλω να θυμίσω ότι και πριν την δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης υπήρχαν εντονότατες αντιδράσεις από πολλά κράτη-μέλη, οι οποίες κάποια στιγμή κάμφθηκαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε νομίζω είμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της διαδικασίας. Όμως η κοινή αμυντική συνεργασία σε πολλά επίπεδα, νομίζω ότι για πολλούς συναδέλφους μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελεί τελικά μονόπρο. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε την νέα πρόεδρο στη Βόρεια Μακεδονία και τον νέο πρωθυπουργό συνεχίζουν τις προκλήσεις. Τέθηκε το θέμα, συζητήσατε για αυτές τις προκλήσεις, αυτή τη στάση?
Πράγματι, καθώς υπήρχε λίμα για τα ζητήματα της διεύρυνσης, κύριε Αρμένη, πήρα την πρωτοβουλία και ενημέρωσα τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα τεκτενόμενα στην Βόρεια Μακεδονία, για το γεγονός ότι τόσο η Πρόεδρος όσο και ο ενδοδολόχος Πρωθυπουργός ουσιαστικά παραβιάζουν ευθέως την Συμφωνία των Πρεσπών, παραγνωρίζοντας την πράξη το έργα Όμνες και επιλέγοντας να χρησιμοποιούν άλλο όνομα πέραν του σταγματικά καθορισμένου όνοματος της χώρας για εσωτερική χρήση, κάτι το οποίο αντιβαίνει πλήρως στο πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτήν την δυσάρεστη εξέλιξη και κατέστησα επίσης απολύτως σαφές ότι εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτήν την γραμμή θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι θα κυρώσουν στην πράξη οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνά προφανώς μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί εν προκειμένου και από τα δύο μέρη. Κύριε Πρόεδρε, τώρα που έχουμε ορατότητα ως προς τα πρόσωπα για τα κορυφαία αξιωματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έγινε και μια πρώτη κουβέντα για τη στρατηγική ατζέντα για τους άξονες αυτούς. Μήπως έχουμε κατασταλάξει στα χαρτοφυλάκια, στους τομείς που εμείς θα διεκδικήσουμε για τον επόμενο επίτροπο στην Κομισιόν, αυτά στο κορυφαίο. Δεν θα σας απαντήσω για αυτό το θέμα, κύριε Μουρελάτο, καθώς το πρώτο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλιστεί, όπως σας είπα, η εκλογή της κυρίας Φον ντερ Λάιεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατανομή των χαρτοφυλακίων είναι αρμοδιότητα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα θα επιδιώξει σίγουρα ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε για ακόμα μια φορά αισθητή την παρουσία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Φασουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν ενημερώσατε τους ομολόγους σας για το θέμα της απόφασης της παραμονής στη φυλακή του Φρέντ Μπελέρη και αν αυτό δημιουργεί πια προσκόμματα για το θέμα της ορκομοσίας του. Είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής πια. Ναι. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και το κάναμε γιατί ήταν παρούσα η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μετσόλα. Κοιτάξτε, θεωρώ αυτονόητο, αν θέλετε, ότι ο Φρέντι Μπελέρη θα βρεθεί στο Στρασβούργο να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως ευρωβουλευτής και προφανώς θα συμμετέχει και στην εξαιρετικά κρίσιμη ψηφοφορία για την επιλογή της επόμενης Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά θεωρώ απολύτως λογικό και αυτονόητο ότι αυτό θα συμβεί. Κύριε Πρόεδρε, δεν πληροφορούμε ότι η συζήτηση μέσα δεν ήταν εύκολη. Υπήρξε μάλιστα μια προσπάθεια από την πλευρά της Γαλλίας και της Γερμανίας να αλλάξουν αρχικές διατυπώσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν προσυμφωνηθεί και σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων. Ποιες ήταν οι αλλαγές που επιχείρησαν να κάνουν και δευτερευόντως ποια ήταν η δική μας αντίδραση? Πράγματι, θα σας έλεγα ότι κάπως ευθυνδιαστικά η Γαλλία και η Γερμανία κατέθεσαν ένα κείμενο τροποποιήσεων ως προς τη στρατηγική ατζέντα, σημαντικών τροποποιήσεων σε πολλά επίπεδα. Δεν έγινε δεκτό το κείμενο αυτό, υπήρξαν τελικά κάποιες ελάχιστες αλλαγές και δεν έγινε δεκτό για το πολύ απλό λόγο ότι το κείμενο αυτό της στρατηγικής ατζέντας είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων. Ήταν αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης πολλών μηνών. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν δόκιμο την τελευταία στιγμή και εν είδη ευθυνδιασμού να δεχτούμε τέτοιου είδους αλλαγές, κάποιες από τις οποίες ήταν, θα έλεγα, και εξαιρετικά ουσιαστικές, χωρίς να έχουν συζητηθεί εκτενώς σε κάποιο άλλο επίπεδο. Οπότε
Τελικά νομίζω αντελήφθησαν και ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος ότι δεν θα είχε πολύ νόημα να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση. Οπότε ουσιαστικά το κείμενο της στρατηγικής ατζέντας παρέμεινε πρακτικά το ίδιο με αυτό το οποίο είχε, με ελάχιστες αλλαγές, με αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί στο ΚΟΡΕΠΕΡ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Οπότε είστε ελεύθεροι αύριο. Τι θα κάνατε εσείς, Πρόεδρε? Ναι. Α, έλα, Δημήτρη. Δεν είδα χέρι. Θέλω να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τους υπόλοιπους 26 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις απειλές που δέχεται η Κύπρος από την Χεσμολά και τι ακριβώς περιλάμβαναν αυτές τις συζητήσεις, τι υπάρχει, αν αυτό αποτυπώνεται στο κείμενο του συμπερασμάτου. Ναι, το θέμα τέθηκε και από τον, Κύπριο Πρόεδρο. Νομίζω ότι υπήρξε ενημέρωση και θα έλεγα μία αποτύπωση ότι δεν είναι δυνατόν κατά οποιοδήποτε τρόπο να απειλούνται, να εκβιάζονται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνονται εν δυνάμει στόχοι περιφερειακών συγκρούσεων. Θέλω να τονίσω επίσης ότι υπήρχε μία συζήτηση αρκετά εκτεταμένη για τα θέματα που αφορούν συνολικά την Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι το κείμενο των συμπερασμάτων, όπως υιοθετήθηκε, κάνει ένα βήμα πιο κινείται πέρα από τα συμπεράσματα τα οποία ήδη έχουμε υιοθετήσει, ως προς την ανάγκη κυρίως να αποφευθεί οποιαδήποτε περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση, να υπάρξει άμεση εκεχηρία στην Γάζα, να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για την πιθανότητα επέκτασης του μετόπου προς το βορρά, προς το Λίβανο, ένα σενάριο το οποίο πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ.